Να συνομιλήσουμε, να παραμείνεις μαζί μας με τον πολύ αγαπητό ηθοποιό και πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, τον κύριο Σπύρο Μπιμπίλα. Κύριε Μπιμπίλα, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη, από Ηράκλειο. Μ' ακούτε? Βέβαια, σας ακούμε. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Πώς είστε? Χαίρομαι πολύ που μιλάω με την ωραία Κρήτη. Πολλές οι πληγές που έχουν ανοίξει κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του κορονοϊού στον τομέα των τεχνών, στον πολιτισμό. Κοιτάξτε, ο κακός χαμός είχε ξεκινήσει από τα μνημόνια, όταν καταργήθηκαν συλλογικές συμβάσεις. Και ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα ο κορονοϊός, ο οποίος έδωσε ένα πολύ γερό χτύπημα στον πολιτισμό γενικότερα και στο θέατρο που είμαστε εμείς. Και δυστυχώς ζούμε στη χειρότερη περίοδο από αυτή που έζησαν οι ηθοποιοί ποτέ. Διότι θα σας πω ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι ηθοποιοί είχαν δουλειά και έπαιρναν ψυχία. Τώρα δεν παίρνουν ούτε ψυχία και απαγορεύεται να δουλέψουν. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ άσχημα. Κύριε Μπιμπίλα, έχουν παγώσει σχεδόν όλες οι θεατρικές παραγωγές. Δεν κινείται τίποτα. Δεν κινούνται οι θεατρικές παραγωγές. Δουλεύουν μόνο περίπου 500 ηθοποιοί από τους 10.000 στα σίριαλ, δεν γυρίζονται ελληνικές ταινίες και έχουν κλείσει σχεδόν τα στούντιο όλα τους πικάζ με τους μεταγλωτισμούς. Απειλείται η βιωσιμότητα χιλιάδων ανθρώπων. Ναι, σας λέω ότι είναι θέμα πια επιβίωσης. Ευτυχώς μετά από μεγάλες πιέσεις δόθηκαν κάποια επιδόματα. Δυστυχώς δεν μπορούν να τα πάρουν όλοι. Ήδη τώρα παίρνουν από χθες του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου το επίδομα των 534 ευρώ όσοι πρόλαβαν και εγγράφηκαν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στο Μητρό Καλλιτεχνών, το οποίο δημιούργησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Για άλλους λόγους το δημιούργησε και τελικά έγινε εργαλείο για επιδοτήματα. Δυστυχώς όμως αυτοί που δεν μπήκαν ή δεν το ήξεραν ή δεν πρόλαβαν δεν μπορούν να τα πάρουν αυτά τα επιδόματα και αυτοί είναι πάρα πολλοί. Σε συνεργασία που έχουμε με την κυρία Μενδώνη, η οποία έχει δείξει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του πολιτισμού, ήδη έδωσε μια επιδότηση στο σωματείο μας και στο ΤΑΣΕΙ. Και είμαστε σε συνεχείς συνεννοήσεις μαζί της και με τα άλλα υπουργεία, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα πάρουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι επίδομα. Κύριε Μπιμπίλα, είναι επίδομα επιβίωσης αυτό το επίδομα ειδικού σκοπού. Πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, νομίζω ότι θα αφανιστούμε. Ήδη πολλοί ηθοποιοί έχουν φύγει προς την επαρχία, προς τους δικούς τους, για να βρουν άλλες δουλειές. Δεν μπορούν να δουλέψουν πάνω στο επάγγελμά μας. Όσοι τυχεροί είναι στα κρατικά, δηλαδή στο Εθνικό και το Κρατικό Θέατρο, ευτυχώς πληρώνονται, αλλά αυτοί είναι 200 άτομα. Δεν είναι περισσότεροι. Σας λέω ότι οι ηθοποιοί είναι πάνω από 10.000. Δηλαδή, φαντάζομαι, συνάδελφοί σας έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας και σας τονίζουν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όχι, δεν μπορούν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει ένα ευρύτατο κλίμα αλληλεγγύης, γιατί ευτυχώς το Σωματείο Ηθοποιών έχει και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, που είμαι επίτιμος πρόεδρος. Είμαι πρόεδρος στο ΣΕΙ και επίτιμος στο ΤΑΣΕΙ. Και αυτό το κύμα αλληλεγγύης από γνωστότερους ηθοποιούς ή και από φορείς, με χορηγίες, με τρόφιμα, με δωροεπιταγές. Με αυτό όλο το σύστημα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ηθοποιούς που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός μέσω του οποίου προβλέπετε τι θα συμβεί σε περίπτωση άρσης του δεύτερου lockdown, σταδιακής άρσης των περιορισμών? Κοιτάξτε, πάρα πολλοί ηθοποιοί κάνουν πρόβες σε θέατρα ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ώστε μόλις αρθεί το lockdown κάποια θέατρα θα ξανανοίξουν. Όμως, εδώ θέλω να σας πω ότι ακόμα και οι επιχειρηματίες είναι σε δυσάρεστη θέση και δεν μπορούν να τα ανοίξουν επειδή και αυτοί έχουν πια πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια των θεάτρων. Όταν θα ανοίξουν το θέατρα, εάν ανοίξουν πάλι με το 30% των θέσεων με χωρητικότητα 30%, αυτό δεν είναι βιώσιμο, γιατί όταν έχεις τόσο μικρά έσοδα, τι να πρωτοπληρώσεις, το ενίκιο, το υψηλό ρεύμα, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό το ρεύμα στα θέατρα, τα ένσημα των ηθοποιών ή να πάρουν κάποιο μισθό. Και όπως ξέρετε, ναι, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Βέβαια. Ενώ τώρα αυτό δηλαδή εμείς πριν τον κορονοϊό είχαμε έρθει στην αρχή του να ξαναγίνουν συλλογικές συμβάσεις, γιατί τώρα μπορούν. Δυστυχώς όμως είναι κλειστά όλα. Πώς θα κάνουμε συλλογικές συμβάσεις όταν είναι όλα κλειστά? Και αυτό το οποίο τόνισαν και οι συνάδελφοί σας είναι ότι και το προηγούμενο διάστημα, πριν το δεύτερο lockdown, η διασπορά του κορονοϊού εντός των θεάτρων ήταν πολύ περιορισμένη.
Δεν έχουμε καμία απόδειξη πουθενά ότι σε κάποιο θέατρο κάποιος κόλλησε. Να σας πω ότι στα θέατρα ήταν όλοι με μάσκες, οι θεατές, μακριά από τη σκηνή, και πριν μπουν υπάρχουν ειδικά θερμόμετρα όπου θερμομετρείται ο κάθε θεατής. Δηλαδή είναι απειροελάχιστο το να κολλήσεις σε ένα χώρο όπου είσαι μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά ακόμα και οι ηθοποιοί με τις καινούργιες σκηνοθεσίες, μακριά ακόμα και οι ηθοποιοί ο ένας από τον άλλον. Μάλιστα, κύριε Μπιμπίλα, τι να ευχηθούμε. Νομίζω ότι σε δύσκολες περιόδους η τέχνη και ο πολιτισμός και η ηθοποιία έπρεπε να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, μπροστά. Κοιτάξτε, ο πολιτισμός είναι απαραίτητος και σε κάθε τέτοια κρίση, όπως ήταν η κρίση των πολέμων στη δικτατορία, ο πολιτισμός είχε φανεί πάρα πολύ ότι βοηθούσε την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων. Εδώ πέρα τώρα πώς να τους βοηθήσουμε αφού μας απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή. Μάλιστα. Δεν μπορούμε δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με το κοινό, το οποίο διψάει να έρθει σε επαφή μαζί μας. Μάλιστα. Κύριε Μπιμπίλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και να σας θαυμάσουμε και στο σανίδι και στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση θα με δείτε απόψε που αρχίζω στον καφέ της Χαράς. Α, μάλιστα. Από απόψε. Με προλάβατε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όταν θα βγει το καινούριο μας λεύκομα ημερολόγιο, που κάθε χρόνο εκδίδουμε ένα λεύκομα ημερολόγιο και το οποίο φέτος είναι αφιερωμένο στο 1821, επειδή έχουμε την επέτειο, και στις πρωτιέρειες των Ολυμπιακών Αγώνων, επειδή έχουμε Ολυμπιακούς, ναι, να το παρουσιάσουμε, ώστε επειδή βέβαια, είναι κλειστά τα θέατρα, να μπορέσουμε να το διοχετεύσουμε μέσω courier. Βέβαια, κύριε Μπιμπίλα, εννοείται, και να σας ευχαριστήσω για δεύτερη φορά πάρα πολύ.